Μέχρι να κάνετε εσείς τα like σας, πάω εγώ στον Πέτρο, ο οποίος σήμερα μας πάει από τη Γαλλία που είμαστε, Μεξικό. Μεξικό, ναι. Μεξικό, ναι. Χαμός θα γίνει. Σήμερα θα ταξιδεύω παντού. Τρομερή συνταγή. Μου λες τέτοια. Τρομερή, δεν μπορώ να πω κάτι καλύτερο. Το ότι είσαι εδώ το πρωί. Ναι. Πρώτη φορά μπήκα 10:30 στο χώρο. Αυτό πιο πολύ ήθελα να δω αν είναι στημένο το ωραίο μου σαλόνι με τη Lancôme. Και σε βρίσκω εδώ με τις μουσικούλες σου να μαγειρεύεις, αλλά και τη μουσική ανοιχτή. Δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα. Ναι, μα δεν έχουμε πει ότι περνάμε πολύ ωραία. Τι νομίζω ότι λέω ψέματα. Όντως περνάμε, μαζευόμαστε όλοι εδώ πέρα, χορεύουμε, κάνουμε τα βιντεάκια μας και περνάμε τέλεια. Αυτά είναι. Τέλεια. Λοιπόν, τι θα μου φτιάξει σήμερα. Λοιπόν. Όλοι ξέρουμε τις τορτίγες. Ναι. Όλοι ξέρουμε τις τορτίγες. Ξέρουμε να κάνουμε με γαλοπούλα, με τυρί, με λίγο μαγιονέζα. Αυτό μου έχει σπάσει την ώρα. Έχει βάλει πολύ τις περιές. Περνάμε στο επόμενο στάδιο και κάνουμε τορτίγες. Έχω φτιάξει τρεις διαφορετικές. Θα τις πω σως για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Θα τις δείξουμε πώς τις κάνουμε και κάνω ένα εκπληκτικό πιάτο σνακ. Εκπληκτικό. Αλήθεια. Γίνεται εύκολο αυτό. Εύκολο γίνεται, ναι. Μ' αρέσει αυτό το πιάτο σνακ. Είναι του γούστου μου πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ας δούμε τα υλικά μας πρώτα. Χαρτί και στυλό για να πάρουμε, για να γράψουμε για τη μαρινάδα και ξεκινάμε. Τι θα χρειαστούμε για τη μαρινάδα. 100 ml χυμό ανανά, 100 ml σόγια χωρίς σαλάτι, 20 ml lime, μισή σκελίδα σκόρδο και 2 στήθη κοτόπουλο σε λωρίδες. Αυτή εδώ η σαλατούλα που έχει κάνει, πώς μου αρέσει. Θα τώρα αυτό με το γουακαμόλε που κάναμε, θα το δείξουμε μετά αυτό. Λοιπόν, να δείξω λίγο, να περάσω. Παναγία μου. Πάει, μας το πήρε. Λοιπόν, να δείξω τι κάνουμε. Νομίζω ότι τελείωσε. Όχι, έχω κάνει και έτοιμα εκεί πέρα. Πάμε να δοκιμάσω και από τα έτοιμα. Λοιπόν, να δείξουμε τι κάνουμε πρώτα. Πολύ. Με τη μαρινάδα, όπως είπα. Λοιπόν, έχω κόψει το κοτοπουλάκι μου σε λωρίδες. Όλα ίδια είναι. Όλα, όλα. Όλα, όλα, όλα. Όλα. Το έχω κόψει σε λωρίδες. Γιατί έχει πιο πολύ άσπρο, τι είναι το άσπρο που βλέπω. Γιαούρτι. Ωραία. Αυτό τι έχει. Το γουακαμόλε και τα λοιπά. Είναι τα ίδια. Γουακαμόλε, σάλσα. Είναι μια κρύα σάλτσα. Λοιπόν, και έχω κόψει το κοτοπουλάκι μου, όπως είπαμε, σε λωρίδες. Βάζω μέσα το χυμό ανανά. Να μαλακώσει λίγο το κρέας. Ανανά, είπες. Βάζω, ναι, ναι. Βάζω λίγο lime μέσα. Και λίγο σόγια. Προσοχή, χωρίς σαλάτι η σόγια. Πόση ώρα τα αφήνεις αυτό? Όσο περισσότερο μπορούμε. Αναλογίες, όπως είπαμε, ίδια αναλογία χυμό ανανά, ίδια αναλογία σόγια. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Άμα θέλετε, μπορείτε να το κάνετε από το προηγούμενο βράδυ και να το βάλετε στο ψυγείο και να μείνει εκεί. Βλέπετε πως είναι και έχω βάλει και μισή σκελίδα σκόρδο. Το αφήνουμε στην άκρη και μετά από λίγο, την επόμενη μέρα που θα το πάρετε, θα είναι έτσι ακριβώς. Το έχω βάλει να στραγγίξει, γιατί όταν στραγγίξει δεν θα μου βγάλει, δεν θα βράσει. Τι κρέας βάζεις από κοτόπουλο, φιλέτο, κοτόπουλο, κομματάκια. Μπορούμε να βάλουμε και μπούτι, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Και μετά το παίρνω και το σοτάρω. Αυτό είναι όλο. Το πρώτο κομμάτι. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα πώς κάνουμε, πώς κάνουμε αυτή τη σάλτσα που γράφω στη συνταγή. Έχω σοτάρει λίγο κρεμμυδάκι, να δούμε λίγο πρώτα τα υλικά μας, σωστά. Άγιο το δεύτερο κομμάτι. 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, μισό κρεμμύδι, μισή σκελίδα σκόρδο, μία πράσινη πιπεριά, μισό μάτσο κόλιανδρο, μία πιπεριά τσίλι, αλάτι και ζάχαρη. Μάλιστα, πολύ ωραίο, ε. Δεν είναι πολύ καλοκαιρινό, δεν είναι δροσιστικό. Ετοιμάστε. Λοιπόν, έχω σοτάρει το κρεμμυδάκι μου εδώ πέρα και βάζω την ντομάτα του κονκασέ. Αυτή ουσιαστικά είναι μια κρύα σάλτσα, γι' αυτό τη λέμε σάλτσα, έτσι το λένε στο Μεξικό. Έβαλα λίγο την ντομάτα λοιπόν την κονκασέ εδώ μέσα, να τραβήξει λίγο τα υγρά και το αποσύρω. Αυτό ήταν όλο. Και αυτό θα κρυώσει. Μετά ρίχνω την πιπεριά όπως λέω στη συνταγή. Ανακατεύω. Βάζω το ψιλοκομμένο κόλιανδρο. Την πιπεριά δεν τη μαγειρεύεις. Όχι, όχι, όχι. Για να είναι λίγο να τη μασάζ. Να τώρα το άκουσα που έκανε κράτσι. Για να το μασάζ λίγο αυτό. Λοιπόν, βάζω και αυτό μέσα, βάζω τον κόλιανδρο που είπαμε και κάναμε το κουτουμπουλάκι, το σοτάραμε. Είπαμε πως κάνουμε χυμό ανανά, τη σόγια, λίγο lime. Πώς σου ήρθε και έβαλες χυμό ανανά, δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Ναι, 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 έτσι και να βγει λίγο... Πολύ ωραία. Αν το φας σκέτο θα δεις ότι έχει τεράστια διαφορά από ένα σκέτο κοτόπουλο. Ναι. Λοιπόν, κάναμε αυτό με το κοτοπουλάκι. Κάναμε τη σάλτσα όπως είπαμε, σοτάραμε το κρεμμύδι, βάλαμε ντομάτα κονκασέ, βάλαμε τον κόλιανδρο και όλα αυτά που γράφουμε στη συνταγή και το αφήνουμε και αυτό στην άκρη, με την πιπεριά στο τέλος, το αφήνουμε και αυτό στην άκρη, δεύτερο στάδιο. Πάμε να δούμε. Πολύ ωραίο, ε. Πόση θέση έχει. Πολύ φοβάμαι, δεν προλάβουν να φάνουν τα παιδιά. Έχουν φάει ήδη, Ελένη. Έχουν φάει. Έχουν μοιραστεί εντάξει. Όλοι. Άμα έχουν φάει, εντάξει, να μην το έχω εννιά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη γουακαμόλε, αυτό που κάνουμε τώρα που τρώει εδώ πέρα η Ελένη. Εκεί, θέλω να την κάνω σπίτι σήμερα αυτό. Στάθη πλαστικοποιημένο, θέλω να την κάνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πώς κάνουμε το αβοκάντο, αλλά θα το κάνω.
κάτω, γιατί εγώ ακόμα δεν μπορώ να το ανοίξω ούτε και τα κορίτσια. Δηλαδή προσπαθούμε και το κάνουμε νιανιά στο χέρι μας. Λοιπόν. Και όλο μου λένε ρε μαμά, αυτό το δείχνει στην τηλεόραση. Το κάνει έτσι και ανοίγει. Λέω δεν ξέρω, στην τηλεόραση ανοίγει. Εδώ μας διαλύεται. Λοιπόν. Χαράζουμε το αβοκάντο, πάμε γύρω-γύρω από το κουκούτσι. Καταλαβαίνουμε που είναι το κουκούτσι. Με τα δύο μας χέρια κάνουμε ένα κλακ. Εσένα σου κάνει κλακ, εμάς, εμένα μου λιώνει στο χέρι. Γιατί να σου λιώσει, κοίτα, ξέρω, γιατί. Το κρατάς, το γυρίζεις. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα, το μάγκο πώς το ανοίγεις. Τώρα. Όχι, θα σου πω τώρα, θα κάνω κάτι με μάγκο για να μην ξαναφουρνάξεις. Γιατί γι' αυτό μου διαλύεται στο χέρι, δεν μας αρέσει. Δεν μπορώ. Όχι, να το και μάγκο εύκολο είναι. Λοιπόν, να πάρω ένα κουταλάκι. Να πάρεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι λοιπόν για να ανοίξεις το αβοκάντο. Μπορείς αυτό το σημείο, αν είναι λίγο σκληρό, μπορείς να το καθαρίσεις απ' έξω. Κοίταξε. Αν είναι λίγο σκληρό. Παίρνουμε το άλλο που να πούμε ότι είναι μαλακό. Χαράζεις εδώ μέσα. Βλέπεις. Κάνεις τα τετραγωνάκια εδώ μέσα. Δεν πρόκειται να κοπείς, δεν πρόκειται να περάσει από κάτω. Ωραία, μέχρι εδώ. Φανταστικά. Λοιπόν, και παίρνεις το κουταλάκι. Σουπ. Περνάς γύρω-γύρω. Ελένη, με παρακολουθείς ή τρως τώρα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι τρώω. Κοίτα εδώ. Κοίτα πώς έγινε. Πολύ ωραίο. Ε? Και εδώ μέσα να σου πω κάτι. Τι. Αυτό φάγες. Δεν το φάγα, βέβαια. Το φάγες. Ήθελα να σου κάνω ένα ντεκόρ τώρα που μου ήρθε. Ντεκόρ. Λοιπόν. Ντεκόρ με αυτά που μου αρέσουν στη γεύση δεν θα κάνεις ποτέ, να το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά για το γουακαμόλε όμως, γιατί δεν τα δείξαμε τα υλικά μας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια αβοκάντο, είναι ένα αβοκάντο ουσιαστικά. 80 γραμμάρια ντομάτα, μία ντομάτα, 50 γραμμάρια κόλιαδρο, 40 γραμμάρια κρεμμύδι, 5 ml ελαιό ή ελαιόλαδο, 10 ml lime. Αυτό είναι αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, τα βάζουμε όλα αυτά εδώ μέσα. Σκέφτομαι ρε παιδί μου ότι άμα το, θα φτάσω σπίτι, θα θέλω να το κάνω, θα μου λένε τα παιδιά, ναι μαμά τι σκέφτηκες, τι έφερες σήμερα, τι είδες και σου άρεσε. Και όλο κάτι θα ξεχάσω και στο τέλος. Και τελικά τι, δεν θα το κάνεις. Αυτό είναι που με τρομάζει. Λοιπόν, ναι, η ντομάτα που σας λέω, 80 γραμμάρια ντομάτα, είναι μια ντομάτα. Απλά θέλω να προσέξετε κάτι. Θέλω να βάλετε αυτό το απ' έξω μόνο. Γιατί αν βάλουμε το μέσα, θα βγάλει τα υγρά και δεν θα είναι ωραία η σάλτσα μας. Θέλουμε λίγο στεγνή. Κόβουμε αυτό εδώ πέρα έτσι καρεδάκι. Είναι μία ντομάτα ουσιαστικά. Εντάξει. Και αυτό μέσα. Θέλεις τώρα να φτιάξουμε μία να δούμε πώς γίνεται. Για τη sour cream τα υλικά μας δεν χρειάζεται να τα δείξουμε. Είναι λίγο γιαούρτι και λίγο lime. Αυτό είναι όλο. Τίποτα άλλο sour cream. Μόνο. Ναι. Τι άλλο βάζεις μέσα, δεν μπορεί. Λίγο γιαούρτι, δύο κουταλιές γιαούρτι, μία σταγόνα lime και λίγο αλάτι. Αυτό. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Πόσο πιο απλά να τα δείξουμε. Πάμε να φτιάξουμε μία. Έχουμε εδώ τορτίγια. Θα κάνουμε όλα στην άκρη. Μα δεν έβαλες τόσο μάθει. Λίγη ντοματούλα θα βάλεις. Τέτοιο δεν θα βάλεις μέσα. Τι. Το πώς το λένε αυτό που μου αρέσει. Το κολιάδρο, ε. Τώρα που μεγάλωσα, όταν ήμουν μικρή δεν το θέλω να το βλέπω. Θα βάλουμε και κολιάδρο. Τι, μα, γιατί. Πραγματικά δεν ξέρω, μου κάνει πικρό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και σε άλλα, σε άλλους έτσι. Σε νεαρές ηλικίες δεν νομίζω ότι ο κόλιανδρος στην Ελλάδα έχει πολύ πέραση. Νομίζω. Τώρα μπορεί να το έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια έτσι, με τέτοια φαγητά. Με σιγκάνικα, με τέτοια φαγητά. Ξέρω εγώ, λιβανέζικα, με τέτοια φαγητά. Δεν το ξέραμε πάντως, γιατί ο Μαϊντανός δεν είναι πικρός. Όχι. Γι' αυτό σου λέω, σαν γεύση δεν το ξέραμε, αλλά εγώ τώρα πια. Όπως είπαμε, sour cream. Δύο κουταλιές γιαούρτι με λίγο lime. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ναι. Τέλεια. Θα πάρω λίγο το πουλάκι. Για να δω αυτό που λες όμως, να δω. Πραγματικά έχει γεύση. Έχει. Γιαουρτάκι, έμοντα. Είτε με λίγο έτσι μια. Να μην τρελαθείτε δηλαδή και λέτε ότι δεν έκανα σωστά. Να σου πω. Την περιμένετε. Δοκίμασε εδώ, αυτό θα σου αρέσει και θα σου πω για ποιο λόγο βάζει. Αυτό αγάπη μου το ξέρω. Αριστούργημα. Και αυτό και αυτό. Επειδή είναι λίγο καυτερό, το γιαούρτι έρχεται και σβήνει ουσιαστικά αυτή τη γεύση. Γι' αυτό δεν είναι κάτι έντονο το γιαούρτι. Λοιπόν, βάζω εδώ το κοτοπουλάκι. Ωραία, μέχρι εδώ. Βάζουμε αυτό που λέμε σάλσα εδώ πέρα, η οποία γίνεται σε 10 ακριβώς λεπτάκια. Βέβαια. Δεν θέλει περισσότερο. Σε 10. Και σε 5 λεπτάκια τρώγεται. Σε 5 λεπτά τρώγεται πιο γρήγορα. Βάζουμε άλλο λίγο γιαουρτάκι εδώ. Και αυτό που φτιάξαμε. Ένα κουταλάκι μου τώρα. Έχεις βάλει κάτι σε αυτό. Τι εννοείς. Έπρεπε να κάνω ζουμάκι. Έβαλα το κόνιαδρο, έβαλα ελαιόλαδο. Λάιμ δεν έβαλα μόνο. Να βάλω και λίγο λάιμ. Αυτό όσο πιο πολύ τα αφήσει και τραβήξει και δέσουν όλα τα υλικά θα είναι πολύ πιο δυνατή η ένταση και το αβοκάντο και σε όλα. Λοιπόν, να και πώς φτιάξαμε μια τέλεια τορτίγια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να την τυλίξετε. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα, το πιο εύκολο. Σφίγγω καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα.
Κοίτα εδώ χρώματα. Κάνουμε και λίγα κολπάκια έτσι για να φαίνεται όμορφο. Τι να λέμε, παιδιά, τώρα. Τώρα μιλάμε για την απόλυτη ροσπονιά, πραγματικά. Να τώρα. Παίρνει τρία τέτοια ο καθένα και πάμε μια παραλία. Τι ωραία που είναι. Αυτό και αν είναι φαγητό. Και νομίζεις ότι δεν έχεις φάει τίποτα. Έχεις φάει βέβαια, έχεις πάρει και ενέργεια, έχεις μαζί και το κοτοπουλάκι, πάρα πολλά λαχανικά, ό,τι χρειάζεται κάθε οργανισμός και δεν είναι κάτι βαρύ. Πολύ ωραίο. Με μια μπυρίτσα και πας παραλία. Μπράβο. Ωραίες ιδέες μου δίνεις. Ευχαριστώ. Πολύ καλοκαιρινό, δεν λες τίποτα. Λοιπόν. Αυτή ήταν η συνταγούλα μας, τίποτα δεν ήταν. Ναι, αλλά πεντανόστομοι σίγουρα έχουν φάει όλοι. Θα ξανάρθουν, τι νομίζετε, θα έρθουν. Λοιπόν,